Αύγουστος, ο μήνας των διακοπών για τους περισσότερους Έλληνες. Σε διακοπές όμως βρίσκονται και οι φαρμακευτικές εταιρείες. Κατά συνέπεια, αρκετά φάρμακα βρίσκονται σε έλλειψη. Μάλιστα, η κατάσταση στις Σέρες είναι δραματική, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Είναι αυτή τη στιγμή ίσως στο χειρότερο βαθμό των τελευταίων ετών. Ελλείψεις δυστυχώς στα φάρμακα υπάρχουν πάντα και συνήθως εντείνονται κατά την περίοδο του καλοκαιριού και ο λόγος είναι ότι κλείνουν οι εταιρείες για ένα μήνα, συνήθως το μήνα Αύγουστο. Αλλά αυτή τη στιγμή ζούμε μια κατάσταση η οποία είναι δραματική. Υπάρχουν ελλείψεις σοβαρότατα σε φάρμακα στα οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχα να υποκαταστήσουν τις αγωγές. Ο κόσμος ταλαιπωρείται, πηγαίνει από φαρμακείο σε φαρμακείο, δεν μπορεί να τα βρει. Εμείς είμαστε στην πολύ δυσάρεστη θέση το να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας, να γνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι μπορεί να χαλάσει ή να απορριθμιστεί μια αγωγή, για να το πούμε πιο σωστά, και αυτό μας δημιουργεί επιπλέον άγχος. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να δώσει η πολιτεία μια λύση. Τα φάρμακα που λείπουν είναι όλα σημαντικά. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στα πολύ σοβαρά αγχολητικά. Πολύ σοβαρά αγχολητικά, τα οποία δεν έχουν υποκατάσταση αυτή τη στιγμή, εκλείπουν. Παρακαλούμε τους γιατρούς, επειδή γνωρίζουν ποιο είναι και το συγκεκριμένο σκεύασμα που αναφέρομαι, ή δυνατόν σε νέους ασθενείς, σε νέα περιστατικά, να ξεκινάνε με μια άλλη βενζοδιαζεπίνη ή τέλος πάντων, αν μπορούν κάπου να υποκαταστήσουν την αγωγή. Γιατί δυστυχώς είναι ένα τεράστιο άγχος για όλους και για τους ασφαλισμένους και για εμάς. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κατηγορία ασθενών που κάποιο φάρμακο να μην λείπει. Υπάρχουν περιπτώσεις που ευτυχώς υπάρχουν κάποια άλλα αντίστοιχα και τέλος πάντων οι ασθενείς για κάποιο διάστημα κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχουν δυστυχώς περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει και κανένα άλλο αντίστοιχο φάρμακο. Οπότε τα χέρια μας είναι τελείως δεμένα. Κάθε ασθενής είναι ένας μοναδικός άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα υγείας. Οποιοδήποτε και μπει στον χώρο του φαρμακείου, από οποιονδήποτε συνάδελφο, σκίζεται να τον εξυπηρετήσει, πόσο μάλλον ξέρει ότι έχει ένα πρόβλημα υγείας. Υπάρχει λιγότερο σημαντική έλλειψη ή πιο σημαντική έλλειψη. Όλες οι έλλειψεις είναι το ίδιο σημαντικές, γιατί απευθύνονται σε ασθενείς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια πιο ευρεία χρησιμοποιούμενα φάρμακα, τα οποία είναι, η έλλειψή τους είναι ακόμα πιο κραυγαλαία, γιατί τα ψάχνει πολλοί κόσμος. Αλλά είτε το ψάχνει ένας ασθενής, είτε το ψάχνουν χιλιάδες ασθενείς, είναι το ίδιο πράγμα. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερών εξηγεί πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Ξεκινάει το πρόβλημα λόγω της διαφοράς της τιμής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα φάρμακα στην Ελλάδα και μέσω των τελευταίων δελτίων τιμών, τα οποία ήταν όλα προς τα κάτω η τιμή τους, αυτή τη στιγμή τα φάρμακα έχουν μια πολύ χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τις αντίστοιχες του εξωτερικού. Η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρωζώνης, οπότε η αξιοπιστία των ελέγχων θεωρείται στο μέγιστο βαθμό. Οπότε, χωρίς επιπλέον έλεγχο, μια γερμανική εταιρεία ή μια αγγλική εταιρεία ή γενικότερα μια εταιρεία του εξωτερικού μπορεί να εισάγει ελληνικά φάρμακα. Με αποτέλεσμα, εφόσον τα βρίσκει πολύ φτηνότερα, τα εισάγει μαζικά από την Ελλάδα. Οι εταιρείες από την πλευρά τους, επειδή ουσιαστικά χάνουν την απευθείας πώληση στον Άγγλο και το κάνουν μέσω Ελλάδας, άρα χάνουν και αυτές, κλείνουν τη στρόφιγγα και τελικά εκτεθειμένος είναι ο Έλληνας ασθενής, γιατί δεν μένουν φάρμακα για αυτόν. Οι φαρμακοποιοί εξηγούν ότι φροντίζουν τους ασθενείς τους και απευθύνουν έκκληση στην πολιτεία να λάβει τα μέτρα της. Αν δεν δοθεί μια λύση από την πολιτεία και μέσω ενός δελτίου τιμών, αλλά και μέσω πλαφών εξαγωγών και πιθανώς απαγόρευσης κάποιων συγκεκριμένων φαρμάκων, όπου το πρόβλημα είναι τεράστιο, δυστυχώς το πράγμα θα γίνεται μόνο χειρότερο.